Λοιπόν, Μελινάκο, πέρασε στην οντισιόν, θα σε πάρουν οι ζιγζάκ μαζί του στην Κρήτη. Και στην Κρήτη και είμαι από την Κρήτη. Και είσαι από την Κρήτη, θα γίνει φοβερό. Καταγωγή Χανιά, μια χαρά. Που ξέρεις, μπορεί να τραγουδήσεις σε κάνα δύο χρόνια, σε βλέπω πλέον. Θα έκανες τέτοια αλλαγή? Ούτε για ηθοποιός που λένε, ούτε για τραγουδίστρια. Τι θα έκανες δηλαδή? Θα έκανα, μου αρέσει τηλεόραση πολύ. Mm. Και θα ήθελα μια εκπομπή. Έχεις όμως εκπομπή? Όχι, είχα. Α, έχει τελειώσει αυτή? Τελείωσε. Όχι, συνεχίζεται με άλλους παρουσιαστές. Mm. Εγώ ήμουν στην Κύπρο για τρεις μήνες, πήγαινα ερχόμουν και είχα ένα τηλεπαιχνίδι καθημερινό. Το κρατικό κανάλι της Κύπρου, στο ΡΙΚ. Α, έχω κάνει και εγώ στο ΡΙΚ. Πολύ καλά. Πολύ ωραία είναι η Κύπρη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μια και είμαστε τώρα έτσι εδώ μαζί και θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Έχουμε τη ζωντανή γραμμή στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από Εύβοια. Από Εύβοια. Κατερίνα. Κατερίνα, σε λένε? Ναι, ναι. Α, συνονόματε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι πολύ γλυκιά. Ευχαριστώ, Κατερινάκη. Να σου πω τι καιρό κάνει στην Εύβοια σήμερα. Ηλιακάδα. Λιακάδα, ωραία, εντάξει, ευτυχώς. Γιατί ναι. Έχετε μουλιάσει εκεί, νομίζω. Α, απελπισία. Πολύ βροχή. Λοιπόν, Κατερίνα, βοήθησέ με, γιατί όσες φορές έχω πάρει δεν κερδίζω ποτέ τίποτα. Ακούτε, ακούτε τι λέει και τα βάζει μαζί μου ο κόσμος. Δεν φταίω εγώ, αγάπη μου, βάζουν κάτι. Εύκολη ερώτηση, εύκολη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πραγματικά σήμερα η ερώτηση, το λέγαμε και με τη Μελίνα. Είναι σχετικά εύκολη. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε το κόσμημα πρώτα. Ναι, ναι. Τον έχεις δει φυσικά, το Σμαραγδένιο Σταυρό, ναι, από τον, ναι, Νίκο, ναι, Σαπουντζιάν. Κατερινά, τι ξέρεις τι γίνεται? Επειδή αυτός ο σταυρός κοστίζει 1,5 εκατομμύριο, καταλαβαίνεις ότι οι ερωτήσεις είναι λίγο ανάλογες με την τιμή του. Γι' αυτό είναι και έτσι δύσκολο. Τουλάχιστον να μου δώσεις ένα δώρο, θα μην φύγω παραπονούμενη. Λοιπόν. Κοίταξε, η ερώτηση δεν είναι δύσκολη, πραγματικά. Έχει να κάνει με τον κινηματογράφο. Είσαι καλή στον κινηματογράφο? Καθόλου. Αμαύρε, Κατερίνα. Λοιπόν, πρέπει να μου πεις μέσα σε 8 δευτερόλεπτα τις 4 ταινίες στην ιστορία των Όσκαρ που πήραν τα περισσότερα Όσκαρ. Τις 4 ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου και των Όσκαρ που κέρδισαν τα περισσότερα Όσκαρ. Μία ξέρω, το Τιτανικό. Το Τιτανικό. Έλα, προσπάθησε. Δεν ξέρω, Κατερίνα, μάλλον. Μία ταινία που το λέμε ακόμη και σήμερα, λέμε τι γυρίζεις, βρε παιδάκι μου, γυρίζεις τον... Καθόλου. Τον Μπεν Χουρ, και είναι και άλλες. Δυστυχώς, Κατερινάκη. Να βάλουμε λίγο τα μέσα, να δώσουμε κάτι στην Κατερίνα. Έλα, Κατερίνα μου, γλυκιά, κάτι για μένα. Κύριε Αρχισυντάκτα, όλο τέτοια τους κάνω. Λοιπόν, όχι, είναι αυστηρή, λέει. Α, ναι. Α, ωραία. 60.000 μετρητά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τι άλλο να κάνω, λοιπόν. Προσφορά της εταιρείας 3α, έτσι, επειδή αγαπώ πάρα πολύ την Εύβοια. Θα ξαναπροσπαθήσω. Και είσαι και συνονόματι. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Μα τι δύσκολη θέση να... όταν χάνουν και όταν δεν κερδίζουν και τρελαίνομαι. Είναι άσχημο. Και πρέπει μετά να... Λέγε, στρατηγέ μου. Θα πω κάτι για τον Τιτανικό. Ναι. Ναι. Κάλεσε λοιπόν ο καπετάνιος του Τιτανικού όλους τους επιβάτες. Ανέκδοτο. Και τους λέει, λοιπόν, έχω δύο νέα. Το ένα είναι καλό και το άλλο είναι κακό. Να αρχίσω με το καλό, ναι. Το καλό είναι ότι είμαστε υποψήφοι για 11 Όσκαρ. Πάρα πολύ καλό. Καλέ, δεν το ξέχασα, δωροθέτης. Α, Παπαναγία μου. Όταν το νερό αγκαλιάζει τη μάνα γη, ένα θαύμα της φύσης γεννιέται. Το ρύζι. Δισεκατομμύρια άνθρωποι τρέφονται με αυτό. 10 εκατομμύρια εμπιστευόμαστε το όνομα 3α. Η φύση δημιουργεί, η 3α επιλέγει και με το μεράκι μας κάνουμε θαύματα. 3α. Νόστιμα προϊόντα της μάνας γης. Δάφνη Βαλέντε, Κάθι Χέιντελς, Λουκία, Νικόλας Μαυρόπουλος. 4 κορυφαίοι σχεδιαστές μόδας, 4 νέες κολεξιών σε μια μοναδική βραδιά. Ειδικά για την Ομοσπονδία των Special Olympics. Ελάτε στις 10 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο της Λιφάδας. Η οργάνωση είναι ευγενική χορηγία της Nutrimetics. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Τώρα, σαλόνια κρεβατοκάμαρες σύνθετα, των 500.000 μόνο 250, των 300 μόνο 150. Πολλές άτοκες δόσεις, ανταλλαγές. Επιπλονέτ, Πατησίων 63 Μουσείο, Φιλαρέτο 78 Καλυθέα. Κυριακές πρωί ανοιχτά. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Λοιπόν, προτού να πάμε με τη Μελίνα και να κάνουμε πάλι πρόβα. Δεν το γλιτώνουμε. Πρόγραμμα. Στην περιοδία, μέσα στην περιοδία.
Μου είπες προηγουμένως ότι σε ενδιαφέρει πιο πολύ τηλεόραση και δεν θα έλεγες, δεν θα ενέδιδε σε μια πρόταση κινηματογραφική ή να έχει να κάνει το τραγούδι. Όχι. Μ' αρέσει πολύ τηλεόραση ή να παρουσιάζω κάτι, αλλά όχι για να γίνει ηθοποιός. Για να κάνω δηλαδή, αν ερχόταν μια πρόταση, τι θα έλεγες, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Δεν μου ταιριάζει, δεν θα το κάνω καλά, πιστεύω. Δεν θα είμαι εγώ, η Μελίνα. Δεν μ' αρέσει να προσποιούμε, να κάνω ρόλους. Ξέρεις, δηλαδή, μέχρι εκεί που πάει ναι, έχω το γνώστο αυτό και δεν... Λοιπόν, αλλά προηγουμένως στη συναυλία σε είδα μια χαρά ήσουν. Δεν έκανα τίποτα, χτυπούσα τον Τέφη. Τον Τέφη, όχι, έχω αρχίσει τώρα, βλέπω. Το ακούει ο κόσμος, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ. Κάνουν και αυτό είναι σήμα. Όχι, δεν είναι πρόβα, αγάπη μου. Α, είναι για να χειροκροτήσουμε. Αυτό είναι, ούτε, δεν κατάλαβες καλά. Δεν πιάνεις σωστά τα πνεύματα και τα σημεία. Λοιπόν, αυτό είναι, ελάτε γρήγορα, γιατί θέλουμε παρέα και δεν μας αρέσει καθόλου που είμαστε εκεί και εσείς είστε στον καναπέ. Αυτό δεν είναι. Γι' αυτό ήρθαμε. Πρέπει να πιάνουμε τα πνεύματα και τα νεύματα. Εγώ... Λοιπόν, λέει αυτός. Για δώσε ένα σε μένα εδώ. Και ένα σε μένα. Μα δεν έχει τέφι το τραγούδι. Δεν έχει τέφι. Είναι αργό. Είναι σου. Είναι χασάπικο. Είναι χασάπικο. Και τι θα κάνουμε. Να χορέψουμε χασάπικο. Να χορέψουμε χασάπικο. Και αφού δεν ξέρουμε να χορεύουμε χασάπικο. Πάμε τραγούδι. Θα σε μάθω. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Α, παπά. Αφήστε με να πιω ένα τσιγάρο δυνατό στην ησυχία μου. Το ξέρω ότι είναι λάθος φοβερό, μα μια στιγμούλα θέλω απόψε να τη δω. Μια στάλα έρωτα να πιω και τη ζωή στο μερτικό σε ένα χορό να το ξοδέψω. Κι ας με βρούνε κουρέλι απ' το πιώμα κι αμαρτία λιμιάς κρεώσουν, η αγάπη υπάρχει μονάχα όταν βρίσκονται δυο να το λιώσουν. Κι ας με βρούνε κουρέλι απ' το πιώμα κι αμαρτία λιμιάς κρεώσουν, η αγάπη υπάρχει μονάχα όταν βρίσκονται δυο να το νιώσουν. Αφήστε με να πιω και να χαθώ μες των ματιών της το μαρτύριο. Δεν πήρα να ρηχτώ μες στις φωνές και στους καπνούς να βρω Θεό, να γκρεμιστώ, να τσακιστώ και τη ζωή στο μυστικό σε ένα χορό να ταξιδέψω. Κι ας με βρούνε κουρέλι απ' το πιώμα κι αμαρτία λιμιάς κρεώσουν, η αγάπη υπάρχει μονάχα όταν βρίσκονται δυο να το νιώσουν. Κι ας με βρούνε κουρέλι απ' το πιώμα κι αμαρτία λιμιάς κρεώσουν, η αγάπη υπάρχει μονάχα όταν βρίσκονται δυο να το νιώσουν. Μπράβο. Αλλά μας αφήσατε εμάς χωρίς ντέφια. Άμα θέλετε να σας παίξουμε άλλο ένα. Αλλά πάμε ένα λοιπόν για τον ντέφι μόνο. Τι είναι ξεφαντωτικό αυτό. Μαύρο τριαντάφυλλο. Μαύρο τριαντάφυλλο. Δεν υπάρχει. Α, η κιθάρα με καλύπτει. Τι να κάνω, Αχιλέα μου, έχουμε τότε συγκροτήματα τώρα. Δεν άκουσε τι είπε η Μελίνα. Δεν υπάρχει μαύρο τριαντάφυλλο. Δεν υπάρχει μαύρο τριαντάφυλλο. Εννοούμε μελαχρινό. Όχι, τι εννοώ. Εννοούμε να κυνηγά αυτό που δεν υπάρχει. Ουτοπία, δηλαδή, τις χειμερές. Έχει νόημα. Υπάρχει τίποτα πιο συγκλονιστικό από το να κυνηγάς απίθανα πράγματα.
Συγκλονιστικό αλλά και κουραστικό συγχρόνω. Δηλαδή. Συγγνώμη. Φαντάζεσαι να κυνηγά συνέχεια κάτι που δεν μπορεί να το πιάσει. Καταρίνα, σκιά σου λέει είναι αυτό. Να γκρεμίζει ό,τι τύπικο σου λένε. Δεν είμαι. Είναι κακό που είναι ρεαλίστα. Μα συγγνώμη, μου λέει υπάρχει πιο συγκλονιστικό πράγμα να κυνηγά σήμερα. Πού να τρέχει τώρα, ε. Όχι, δεν είναι που να τρέχει. Είναι απλώ. Καλά, δεν ξαναμιλάω, εντάξει. Κυνηγά τα δύσκολα, στα εύκολα. Στα εύκολα όλοι είμαστε καλοί. Υπάρχει πάντω. Δεν λέω ότι το τραγούδι τα λέει όλα, να το πούμε. Υπάρχει πάντω ένα μύθο. Συγγνώμη, να πω. Είσαι προσγειωμένη. Υπάρχει ένα μύθο με το μαύρο τριαντάφυλλο. Α, σε μην το ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο. Για πε μου για το μαύρο τριαντάφυλλο. Θα το πούμε το τραγούδι. Προσπαθούν εδώ και τώρα θα το πούμε να μου εξηγήσει το μαύρο τριαντάφυλλο. Προσπαθούν εδώ και αιώνε μέσω διασταυρώσεων να πετύχουν το μαύρο χρώμα και ακόμη δεν έχει καταφερθεί. Και υπάρχει μια μεταφορά, α πούμε, του να επιτύχει το ακατόρθωτο. Όχι ότι δεν είναι εφικτό. Το βρίσκω πολύ ωραίο αυτό. Άσχετα με τις δικές μου απόψεις, δοκιχωτικό. Ο Λίγης ο Δήτης Παρασκευόπουλος ήταν ο Αλέξανδρος Δουμάς. Αν δεν είχε γραφτεί η μαύρη του Λίπα και είχε γραφτεί το μαύρο τριαντάφυλλο. Τι είπες τώρα. Θα ήταν ο Αλέξανδρος Δουμάς και όχι ο Δήτης Παρασκευόπουλος. Α, εδώ πέρα είναι... Μπερδευτήκαμε τώρα. Σας μπέρδεψα βέβαια γιατί δεν μπορούμε να μην... Λοιπόν, να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Τι γίνεται το καλοκαίρι, τι θα κάνετε. Δεν έχει τίποτα περιοδία, συναυλίες, δεν θα εμφανιστείτε πουθενά. Πάντα. Η περιοδία είναι μια αφορμή για να κάνουμε διακοπές. Α, το συνδυάζετε και πού θα πάτε. Συνδυάζουμε τις διακοπές με την περιοδία, την περιοδία με τις διακοπές. Και πότε προλαβαίνετε, πρέπει να κάνετε διακοπές μέσα σε μια περιοδία που πρέπει να είστε, ας πούμε, στη Τζίτα, πρέπει να ετοιμάζετε τα πάντα, να κουράζετε το βράδυ. Μια συναυλία στη Ρόδο και κάθε σε μια εβδομάδα. Και άμα προλάβεις, κάνεις και μια συναυλία, τελικά. Λοιπόν, είστε πάντα, έχετε αυτή την αίσθηση του χιούμορ όλη την ημέρα. Αυτό είναι το μυστικό. Το μυστικό που μας ρώτησε στην αρχή. Αυτό είναι το μυστικό της εποχής. Ναι, το φαντάζομαι. Έχετε μια τάση. Παρόλο που τα πράγματα σοβαρεύουν σε κάποια φάση, υπάρχει αυτή η αίσθηση του χιούμορ μεταξύ μας. Που σώζει πάνω. Θέλει να σου πω και κάτι άλλο. Το χιούμορ σώζει. Είναι καλό αντίδοτο και νομίζω ότι αυτοί που λένε ότι χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Είναι πολύ αληθινό. Πόσο καλό αυτό. Χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που έχετε αυτό το χιούμορ και το. Και μια επιθετικότητα με την καλή έννοια όμως. Δηλαδή δεν το βάζετε κάτω. Υπάρχει από αρχαιότητα των χρόνων. Από αρχαιότητα των χρόνων υπάρχει η περιγέλιου θεωρία του Αριστοτέλη. Για πες μου, σε παρακαλώ. Τα λέει όλα από μόνο του. Δηλαδή. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι είναι ένα πολύ βασικό συστατικό της ζωής μας, ναι. Το γέλιο. Λοιπόν, και μάλιστα το οποίο κάποιοι συντηρητικοί στη συνέχεια, πώς το λένε, θρησκόληπτη, προσπάθησαν να την εξαφανίσουν αυτή τη θεωρία. Λοιπόν, το όνομα του Ρόδου, το έχω δει με το υπάρχει. Αυτό τα λέει όλα. Διάβαζα πρόσφατα ότι υπάρχει Ινστιτούτο στην Αμερική όπου θεραπεύουν ασθενείς όλων των ασθενειών όμως υπάρχουν από ό,τι μπορείς να φανταστείς με την μέθοδο του γέλιου. Και στην Ταϊλάνδη δεν έγινε τελευταία. Λοιπόν, εγώ θα και τους εξωμανείς μπορείς. Ακριβώς. Θα σας πω το αποτέλεσμα μιας έρευνας που διάβασα πριν από μία εβδομάδα σε ένα αμερικάνικο περιοδικό. Έλεγε λοιπόν ότι οι άνθρωποι γελούσαν μέχρι πριν από 2 χρόνια μέσω όρο 20 λεπτά την ημέρα. Τώρα πια γελάνε μόνο 6. Έχει μειωθεί, ναι. Έχει μειωθεί ο αριθμός των λεπτών που γελάμε την ημέρα. Καλά, και αυτό είναι ανησυχητικό. Επειδή δεν έχουν λεφτά, έχουν μειωθεί τα λεφτά. Εμείς 6 λεπτά την ημέρα δεν γελάμε. Ωραία, να σου πω, τώρα να παίξω εγώ τον τέφτη που έχω πάρει το χώρο. Φέρε εδώ. Λοιπόν, και η Μελίνα. Ναι. Πάμε, λοιπόν, ναι. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10. Ξέρετε, σας ευχαριστούμε, σας λατρεύουμε που μας παρακολουθήσατε για ακόμα ένα πρωινό. Να είστε συνεπέστατοι αύριο. Μη τυχόν και λείψει κανείς, θα πάρω απουσίες. Πάμε.
φεύγω σφαίρα μέρ τη νύχτα μόνο. Κάτι θα έχω κάνει πάλι με την τρέλα με στη ζάλη. Ανέμος κυλάει μπροστά μου χρόνο. Μαχαιριές κι αν δίνει τη γλυκιά της φυλακή με